Οφείλω τη σημερινή ομιλία να την κάνω εκπροσωπώντας και τη γενιά εκείνων των φοιτητών που με τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις της περίοδου 2006-2007 εμπόδισε την αναθεώρηση του άρθρου 16. Αυτό το διαχρονικό διακαεί πόθο όλων σας που σας αναγκάζει σήμερα να καταφεύγετε σε αυτούς τους συνταγματικούς ακροβατισμούς. Το έχετε κάνει εξάλλου δεκάδες φορές. Και βεβαίως και τότε που κυριαρχούσε το σύνθημα «Τέρμα πια στην κοροϊδία, ενιαία ανώτατη δημόσια παιδεία» και σήμερα που οι φοιτητές κατακλείζουν κατά χιλιάδες τους δρόμους διεκδικώντας πτυχία με αξία και όχι με τιμή, οι φοιτητές υπερασπίζονταν και υπερασπίζονται τον αποκλειστικά δημόσιο και πραγματικά δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης, όπως θα έπρεπε να είναι με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και δυνατότητες, και όχι βέβαια την ήδη εμπορευματοποιημένη ανώτατη εκπαίδευση της δικής σας Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τώρα θέλετε βεβαίως να την απελευθερώσετε πλήρως. Και το ΚΚΕ είμαστε το μόνο κόμμα που υπερασπιζόμαστε αυτόν τον χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης, που μπορούμε να υπερασπιζόμαστε και να μιλάμε για αυτή τη μοναδική ανάγνωση που θα έπρεπε σήμερα να έχει το άρθρο 16. Γι' αυτό και στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση του 18 ζητήσαμε να διευρυνθεί το περιεχόμενό της με την εξής ξεκάθαρη διατύπωση. Η μόρφωση δεν είναι εμπόρευμα, πλήρης διασφάλιση του ενιαίου και δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας με απαγόρευση στη λειτουργία ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Πλήρης κατοχήρωση στη δωρεάν παροχή παιδείας για όσους βρίσκονται στη χώρα. Και αυτό το αρνήθηκε όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που παρά τα σημερινά μπουρδουκλώματα έχει ως διακηρυγμένο στόχο την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και δεν αλλάζει η ουσία αυτού από την εθνικότητα του εκπαιδευτικού μοντέλου που προτιμάτε, αλλά το αρνηθήκατε και η του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, που τότε συγκατοικούσατε στα κυβερνητικά έδρανα. Γιατί αυτό το χαρακτήρα της μόρφωσης ως εμπόρευμα που θα πουλιέται είτε στα ιδιωτικά είτε στα δημόσια πανεπιστήμια τον υπηρετήσατε και τον ενισχύσατε από θέση κυβέρνησης όλοι σας. Αλλά ακόμα και από θέση αντιπολίτευσης δεν τολμάτε να τον υπερασπιστείτε τον πραγματικά δωρεάν και αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης. Γι' αυτό και πληθαίνουν οι μαρτυριάριδες βουλευτές σας που μιλάνε για δίδακτρα και στα δημόσια πανεπιστήμια. Εξάλλου, επί δικής σας θητείας, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, γενικεύτηκαν τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, που τα ξεκίνησαν βέβαια οι προηγούμενοι, τα βάλατε μετά εσείς τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά και σήμερα η Νέα Δημοκρατία τα βάζει και στα ελληνόφωνα για τους αλλοδαπούς φοιτητές για να επεκταθούν στη συνέχεια στο όνομα της ισότητας και στους ημεδαπούς. Στις 22 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας λέτε, στα δημόσια πανεπιστήμια οι ημεδαποί φοιτητές πληρώνουν δίδακτρα και τέλη φοίτησης. Αυτά είναι τα παραδείγματα και τα διάφορα μοντέλα που μας επικαλείστε και είναι γνωστά και τα τραγικά τους αποτελέσματα. Στην Ολλανδία το 2023 1,6 εκατομμύρια απόφοιτοι χρωστάνε πάνω από 28 δις ευρώ σε φοιτητικά δάνεια. Στη Βρετανία το 90% των φοιτητών έχουν ανεξόφλητα δάνεια που φτάνουν σε 205 δις λίρες με μέσο όρο χρέους 45.000 ο καθένας. Στην ΣΥΠΑ αντίστοιχα. Για μας λοιπόν πρόοδος, επιλογή δεν είναι σε ποια χώρα θα πληρώνουμε δίδακτρα, αλλά το δικαίωμα στην πραγματικά δωρεάν και υψηλού επίπεδου μόρφωση. Παρουσιάζεται ως πρόοδο ότι κάνετε νόμο την αδικία. Με τη βούλα του νόμου γενικεύετε την ανισότιμη πρόσβαση στα πανεπιστήμια για όλους, για άλλους με ελάχιστη βάση εισαγωγής και για άλλους με ελάχιστη βάση πληρωμής. Αυτές είναι οι ισότιμες επιλογές που μας παρουσίαζε πριν ο κύριος Υπουργός με υψωμένο το δάχτυλο. Ο Υπουργός Υγείας, όχι εσείς. Και πάει πολύ να ισχυρίζεστε ότι αυτό το κάνετε για να δώσετε επιλογές στους φοιτητές που δεν καταφέρουν να μπουν στο πανεπιστήμιο. Όταν εσείς οι ίδιοι είστε αυτοί που αφήσατε χιλιάδες φοιτητές εκτός πανεπιστημίων με την ελάχιστη βάση εισαγωγής για να τους στείλετε πελατεία στα κολέγια
που και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια νομιμοποίησε και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όταν εσείς αρνείστε να μπορούν οι φοιτητές να ξαναδίνουν εξετάσεις κρατώντας βαθμούς σε μαθήματα, όταν κυρίως εσείς είστε που κλείνετε την πόρτα σε δεκάδες φοιτητές που με αιματηρούς κόπους των ίδιων και των οικογενειών τους κατάφεραν να περάσουν σε μια σχολή, αλλά δεν μπορούν, δεν αντέχει η τσέπη των γονιών τους να τους σπουδάσουν μακριά από το σπίτι τους λόγω της ανύπαρκτης φοιτητικής μέρημνας. Και βεβαίως, θύμα αυτών των επιλογών σας είναι και τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Γιατί την ίδια ώρα που για την αποκέντρωση των επενδύσεων, όπως λέτε, για να κάνετε και το χατήρι στο Πασόκ του Σουηδικού μοντέλου, προβλέπετε ως κίνητρο το μισό ύψος της εγγυητικής επιστολής για επενδύσεις ιδιωτικών ΑΕΗ στην περιφέρεια, την ίδια ώρα οδηγείτε σε μαρασμό μια σειρά περιφερειακά πανεπιστήμια. Ανοίγετε δηλαδή τα ιδιωτικά, γι' αυτό σπέβδετε να κλείσετε και τα δημόσια. Προαναγγέλλοντας αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη με βάση τη βιωσιμότητα των τμήματων με συγχωνεύσεις καταργήσεις του 5% αυτών, δηλαδή αδιαφορώντας για ακόμα μια φορά για τα επαγγελματικά δικαιώματα και το μέλλον χιλιάδων αποφύτων. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένα κατεξοχήν τέτοιο παράδειγμα. Αφού δέχτηκε κέριο πλήγμα με την επιβολή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής και ήδη μια σειρά τμήματά του κινδυνεύουν με λουκέτο. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα των μεσογειακών σπουδών στη Ρόδο, που έχει λιγότερους από 10 εισακταίους το χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια. Αντίστοιχα το μαθηματικό της ΣΑΜΟΥ με λιγότερους από 40, ενώ στην πραγματικότητα αυτοί που πάνε για να σπουδάσουν είναι 15 με 20 φοιτητές το χρόνο. Και πώς θα μπορούσε να ήταν αλλιώς όταν για τη φοίτηση σε αυτές τις σχολές πρέπει όχι μόνο να πληρώνεις τα πανάκριβα ναύλα, αλλά την ώρα που τα ενίκια είναι απλησίαστα για τη λαϊκή οικογένεια, οι εστίες είναι ελάχιστες, με πολλούς ακόμα και με εισοδηματικά κριτήρια δικαιούχους να μένουν εκτός. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι στη ΣΑΜΟ περίπου 300 φοιτητές κατέτος είναι επιλαχόντες, δηλαδή δικαιούχοι που δεν έχουν θέση για να μπουν στις εστίες, ενώ οι ελάχιστοι που δικαιούνται στέγη, ακόμα και σε άθλια τουριστικά καταλήματα, κάθε καλοκαίρι πετιούνται από τα δωμάτια τους ή αναγκάζονται να πληρώνουν νίκη για να τα κρατήσουν. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για φοιτητές χαμηλότερων εισοδημάτων που δουλεύουν συνήθως τα καλοκαίρια για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις σπουδές τους. Απαράδεκτους κόφτες βάζεται και στη σύντηση των φοιτητών, για να μην μιλήσουμε για την ποιότητα του φαγητού λόγω των εργολαβιών, με χαρακτηριστικές τις καταγγελίες στοιχείου που βρέθηκαν ακόμα και σκουλίκια στο φαγητό τους. Υποχρηματοδότηση, σεισμόπληκτα κτίρια και πανεπιστήμιο Σκόρπιο. Να ποια είναι η μεγάλη έγνοια σας για το δημόσιο πανεπιστήμιο και ιδίως για τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας, χαμηλότερης κοινωνικοταξικής καταγωγής, που βρίσκονται σε πολλές από αυτές τις σχολές. Στήριξη του δημόσιου πανεπιστημίου, ειδικά για τα περιφερειακά πανεπιστήμια, σημαίνει εστίες, τις οποίες ανακοινώνεται πάνω από 5 χρόνια ότι φτιάχνετε, αλλά δεν τις βλέπουμε, αλλά ακόμα και αυτές τις κάνετε μέσω ΣΔΙΤ, δηλαδή με την επιβολή χαρατσιών με ενοικίων, με τα γνωστά παρατράγουδα σε Πάτρα, Καλαμάτα, Βόλο κλπ. Σημαίνει γενικά φοιτητική μέρημνα για όλους, σημαίνει αύξηση της χρηματοδότησης, μόνιμοι καθηγητές σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Σημαίνει κυρίως πτυχία με αξία που περικλείουν υψηλού επίπεδου γνώση, ολόκληρη τη γνώση του επιστημονικού αντικειμένου και αποτελούν τη μοναδική προϋπόθεση για δουλειά και όχι ακόμα ένα πανάκριβο προσόν. Εμείς για αυτό το πανεπιστήμιο και για αυτή την παιδεία παλεύουμε. Αυτή διεκδικούμε για τα παιδιά μας και μαζί τους θα παλέψουμε για την κοινωνία που μπορεί να τους την παρέχει. Ευχαριστώ.